αυξάνονται χρόνο με το χρόνο οι ρευματοκλοπέ. Σε μία μόλι χρονιά αυξήθηκαν κατά 26% αποτέλεσμα όχι τόσο τη ένδυα όσο τη πολιτική ανοχή. Έτσι, το 2016 εντοπίστηκαν 10.600 περιπτώσει καταναλωτών να κλέβουν ρεύμα έναντι 8.409 το 2015. Δηλαδή, αυξήθηκαν σχεδόν κατά 2.200 σύμφωνα με την επεξεργασία των στοιχείων που ολοκλήρωσε πρόσφατα ο ΔΔΕ δεδομένου ότι το 2014 οι εντοπισμένε ρευματοκλοπέ δεν είχαν ξεπεράσει τι 6.605, μιλάμε για αύξηση 60% στη διετία. Τα στοιχεία δείχνουν ότι 833 φυσικά ή νομικά πρόσωπα έκλεβαν κάθε μήνα πέρυσι ρεύμα. Αυτά οι αριθμοί είναι απόρρια τόσο της έξαρσης του φαινομένου της ρευματοκλοπής, όσο και της αύξησης των ελέγχων. Κρίση υπάρχει, ο κόσμο δεν έχει λεφτά, καταφεύγει σε αυτού του τρόπου. Απ' τη μία είναι κακό, απ' την άλλη όμω η κυβέρνηση δεν βοηθάει και καθόλου. Μάλλον θα πρέπει να νοιαστεί αυτή η πιο πολύ. Η έλεγχη, όπω σα είπα, είναι εντατική. Η περιοχή Χανίων ειδικότερα ήταν από τι πρώτε που ξεκίνησαν εντατικού ελέγχου. πριν από 10 χρόνια, θα έλεγα, με ειδικό συνεργείο, εκπαιδευμένου ανθρώπου οι οποίοι είναι, μπορούν να ανακαλύψουν την οποιαδήποτε ρευματοκλοπή. Αν και θα περίμενε κανεί ότι το ρεύμα κλέβουν τα πιο ανήμπορα νοικοκυριά, εν τούτη τα στοιχεία δείχνουν το αντίστροφο. Τι υψηλότερε επιδόσει έχουν ξενοδοχεία, εμπορικά καταστήματα και επαγγελματίε με υψηλέ καταναλώσει. Στι περιπτώσει αυτέ των ρευματοκλοπών, δεν γλιτώνει κάποιο οικονομικά κάτι, ίσα ίσα διότι και η ενέργεια, η μη καταγραφή χρεώνεται εκ των υστέρων, χρεώνεται επίση το κόστο του συνεργείου. Αν σα έκοβαν εσά το ρεύμα και δεν είχατε τη δυνατότητα να πληρώσετε, πιστεύετε θα προχωρούσατε ίδια σε ρευματοκλοπή, Ναι. θα τον καταγγέλατε, Μάλλον ναι. Καταγγέλατε. Μάλλον ναι. Το σωστό είναι να έχει ρεύμα ο άνθρωπο αυτό, να ενεργήσει το κράτο. Υπάρχουν κάποιοι επιτίδιοι, δίθεν ειδικοί πλησιάζουν, πλησιάζουν τους καταναλωτές και τους υπόσχονται διάφορα πράγματα. Γι' αυτό θα ήθελα να πιστήσω την προσοχή στους καταναλωτές του συμπολίτε μας ότι όλοι αυτοί οι επιτίδιοι είναι απαταιώνες. Οι τρόποι που χρησιμοποιούν πολύ πιθανοί και απίθανοι. Από την παράνομη σύνδεση με τη γειτονική κολόνα ως την πλήρη αποσύνδεση εξαρτημάτων του μετρητή, καρφίτσες που μπλοκάρουν το ρολόι, Βερνίκια και σπρέι ψήξη που παγώνουν το μετρητή ακόμα χρησιμοποιούν και ειδικού μαγνήτες που ακινητοποιούν τη ροδέλα του. Όλα αυτά με τη συνδρομή έμπειρων ηλεκτρολόγων που προσφέρουν τη βοήθειά του, φυσικά με το αζημίωτο.